απορία. Προσευχόμαστε να πάμε αρχικά με τα πράγματά μας. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα. Κανένα στάνταρ. Από το ίντερνετ δεν ανταποκρίνεται τίποτε. Από τα δρομολόγια του τίποτε. Ταλαιπωρία. Στριμωξίδι. Αναμονή μέσα στο κρύο. Το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινού. Δεν παλεύεται, είναι πολύ χάλια. Κανονικά, ο στόλος του ΟΑΣ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 550 λεωφορεία. Διαθέτει όμως περίπου 450. Ωστόσο, από αυτά είναι σε λειτουργία λιγότερο από 400. Τα λεωφορεία είναι παλιά. Όπως είναι παλιά, φυσιολογικό να βγάζουν φθορές. Όσο και συντήρηση να τα κάνεις, είναι παλιά λεωφορεία. Ένας από τους λόγους που δεν κυκλοφορούν πολλά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη είναι ότι δεν υπάρχουν οδηγοί. Από το 2010 δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Εγκρίθηκαν 250 θέσεις οδηγών μέσω ΑΣΕΠ. Ωστόσο, οι διαδικασίες καθυστερούν. Και έτσι είπαν ότι θα προσλάβουν 150 οδηγούς με 8 μήνες συμβάσεις εργασίας από το Μάιο και μετά. Η εκαθαριστική διοίκηση του ΟΑΣΤ ανέλαβε το καλοκαίρι του 2017. Στο αποθεματικό λογαριασμό θα έπρεπε να υπάρχουν για αγορά λεωφορείων 48,2 εκατομμύρια. Αλλά όταν άνοιξε ο λογαριασμός τον Αύγουστο του 2017, βρέθηκαν 614 ευρώ. Έπρεπε να είναι σε λογαριασμό που θα χρησιμοποιείται για την ανανέωση του στόλου. Και αυτός ο λογαριασμός, σύμφωνα με τα βιβλία, έπρεπε να είναι κατατεθειμένο σε τράπεζα, να τακίζεται και να έχει περίπου 48 εκατομμύρια. Αυτά είναι παρανοιχίδα. Έχει ακόμα. Μιλάμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ετών.